Έχουμε τον κύριο Χρήστο Κατσιώτη, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, στην άλλη άκρη της Ευγενικής Γραμμής. Κύριε Κατσιώτη, γεια σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τα καταφέραμε στην Τρίτη και φαρμακερή, σας πετύχαμε. Λοιπόν, για κάποιο λόγο έπεφτε η γραμμή τις δύο πρώτες φορές. Λοιπόν, κύριε Κατσιώτη, ξεκινήσουμε λιγάκι με το μεταναστευτικό, προσφυγικό μεταναστευτικό και αυτός ο κακός χαμός που γίνεται στα νησιά. Και απ' την άλλη να δούμε ότι η κυβέρνηση βγαίνει ανοιχτά και λέει ότι δεν καταλάβατε, ότι και να κάνετε εγώ θα προχωρήσω σε αυτό που αποφάσισα. Τι γίνεται τώρα, για να δούμε, ποια είναι η δική σας προσέγγιση. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταγγείλει εδώ και πολλά χρόνια, αν θέλετε, αυτή τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που κρατά σε ομοιρία τους ίδιους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στα νησιά, δημιουργώντας μια εκρηκτική κατάσταση. Η κυβέρνηση σήμερα της Νέας Δημοκρατίας με τα ΜΑΤ, με την τρομοκρατία, με την καταστολή, επιχειρεί να το πρώτο να το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, ακόμα πιο μεγάλο για τον λαό, για το λαό των νησιών, για όλες τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, αλλά και για τους ίδιους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Επιχειρεί να κάνει και τα νησιά να είναι φυλακές πραγματικά ανθρώπων οι οποίοι είναι κατατρεγμένοι από τους πολέμους, ανθρώποι οι οποίοι, αν θέλετε, είναι στην πείνα και στη δυστυχία από τον οικονομικό πόλεμο των πλουτοκρατών των χωρών τους, και προσπαθεί λοιπόν να τους φυλακίσει σε αυτές τις περιοχές. Κάνει τα νέα λοιπόν κέντρα, κλειστά κέντρα όπως λέει, μαζί με τα ανοιχτά που είναι σήμερα, και θα δημιουργήσει μια κατάσταση δύσκολη. Κύριε Κατσιώτη, όμως, επειδή γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, φαντάζομαι την βουλευτή σας στη Λέσβο, ότι υπάρχουν χιλιάδες προσφύγων ή μεταναστών και ο κόσμος νιώθει μια ανασφάλεια, και κάποιοι λένε ακόμα και θέμα εθνικής ασφάλειας, όταν ξαφνικά σε ένα παραμεθόριο νησί μαζεύονται κάμποσες δεκάδες χιλιάδων ανθρώπων που δεν ξέρεις ποιοι είναι. Εδώ τι γίνεται με αυτό? Μήπως τελικά η κυβέρνηση κάπου έχει δίκιο στην αιμονή της για να φτιάξει κλειστά κέντρα? Η κυβέρνηση είναι γεγονός ότι επιχειρεί με διάφορα τέτοια τεκμηριωμένα επιχειρήματα, όπως λέει η ίδια, να πείσει τους κατοίκους ότι εδώ μέσα από τα κλειστά κέντρα θα τους έχουμε σε έλεγχο, δεν θα βγαίνει κανείς έξω, θα δούμε ποιοι είναι, τι ρόλο παίζουν και ούτω καθεξής. Ακούστε, το θέμα δεν είναι όταν ο άλλος κινδυνεύει στη θάλασσα, δεν κινδυνεύει κάποιος πράκτορας, δεν κινδυνεύει κάποιος από αυτούς που θέλουν να έρθουν εδώ για να οργανώσουν, αν θέλετε, μια αντεπιθυντική δράση. Αυτός λοιπόν που βάζει το κεφάλι του, να το πω έτσι, στον τροβά, το βάζει γιατί θέλει να νιώσει ασφαλής, θέλει να περάσει σε μια χώρα, όχι στην Ελλάδα. Κανείς από αυτούς δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Το δηλώνουν οι άνθρωποι ευθασώς, ότι είναι ένα πέρασμα για να πάνε στις χώρες προορισμού. Κι όμως εδώ η κυβέρνηση αυτή και η χθεσινή φυλακίζει αυτόν τον κόσμο στα νησιά. Στην Λέσβο, στη Σάμο, στη Χίο, που είναι πιο οξυμένα τα πράγματα, τέλος πάντων, εκεί τους φυλακίζει. Έχει τα νησιά σαν φυλακές αυτών των ανθρώπων. Δημιουργεί πρόβλημα, αν θέλετε, με το εθνικό ζήτημα, τέλος πάντων, με την αλλίωση του πολιτισμού, όπως λένε, κτλ. Δεν έχουν παρά να κάνουν αυτή την πρόταση του ΚΚΕ που λέει άμεση αποσυμφόρηση των νησιών, να καταργηθούν όλα τα hot spot, ο κόσμος να πηγαίνει στις χώρες προορισμού τους, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν είναι αλληλέγγυα, όπως λένε. Είναι αυτή που έχει αποφασίσει όλοι αυτοί να μένουν στη χώρα μας διπλά εγκλωβισμένοι στα νησιά. Γιατί άμα περάσουν από το νησί και πάνε έξω, δεν θα μπορούν να τους γυρίσεις πίσω στην Τουρκία. Τι είναι αυτή η συμφωνία? Ποιος την υπέγραψε? Ποιος τη συνεχίζει? Και ποιος είναι αυτός που ωφελείται από αυτή τη συμφωνία? Λέμε λοιπόν ότι έχει μεγάλες ευθύνες η προηγούμενη κυβέρνηση που έκανε τη συμφωνία, αυτή που τη διατηρεί, και βεβαίως εδώ, επειδή οι δεσμεύσεις είναι μεγάλες και τα στηρίγματα που έχουν από άλλες χώρες είναι και αυτά μεγάλα, για να έχουν την εξουσία από το ένας από το άλλος, παίζουν με τη ζωή και των κατοίκων αλλά και των προσφύγων και μεταναστών. Κύριε Κατσιώτη, επειδή σήμερα κάπου σε μια εφημερίδα διάβασα ένα πετυχημένο τίτλο, λέει ΜΑΤ
στα νησιά, ΜΑΤ στην ΑΣΟΕ, ΜΑΤ και στη ΓΕΣΕΕ. Για να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, ΓΕΣΕΕ, 37ο συνέδριο. Τελικά, τι γίνεται, και είχα βάλει χθες τον κύριο Κουμπούρη, ο οποίος μου είπε ότι απεκλείστησαν περίπου 22 εκλεγμένοι σύνεδροι των συνταξιούχων. Ναι, το ΠΑΜΕ καταγγέλει άλλους αποκλεισμούς. Τελικά, ναι. Τι γίνεται, ξεκίνησε το συνέδριο ωστόσο. Πού βαδίζουμε όμως, αυτό είναι το συνδικαλιστικό κίνημα το οποίο θα διεκδικήσει τη βελτίωση της καθημερινότητάς μου? Κύριε Μπαρδούνια, είναι ένα από τα λίγα συνέδρια που θα μείνουν στην ιστορία, στα οποία η αστική τάξη, το κράτος της, στο πολιτικό της προσωπικό, με μαχητικό τρόπο, με τις δυνάμεις καταστολής και ό,τι άλλο διέθετε, έβγαλε από τη δύσκολη θέση τους υποτακτικούς του, τους συνεργάτες του, αυτούς που χρειάζεται για να περνά πιο εύκολα την εμπλοκή της πολιτική, να ενσωματώνει εργατικές και λαϊκές δυνάμεις στους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων. Όλοι οι πρόσωποι των εργατικών οργανώσεων σήμερα νιώθουν πιο ασφαλείς, γιατί έχουν δίπλα τους τους λεγόμενους κοινωνικούς εταίρους. Αυτοί που έβαλαν πλάτη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα τελευταία 10 χρόνια της κρίσης, που υπονόμευσαν κάθε κινητοποίηση, που μπήκαν εμπόδιο στην αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίοι ήταν τα θύματα, αν θέλετε, αυτών των πολιτικών. Αυτές οι δυνάμεις που τώρα, αν θέλετε, για το ασφαλιστικό που συζητιέται από όσοι χθες συζητήθηκε, θα ψηφιστεί την Πέμπτη, είναι αυτοί που έβαλαν πλάτη, που βάζουν τώρα πλάτη, να μην αντιδράσει ο κόσμος. Πολύ κακό για το τίποτα λένε. Είναι πολύ κακό για το τίποτε όταν ένας χαμηλοσταξιούχος σήμερα παίρνει 300 ευρώ το μήνα λιγότερα από τους νόμους του Κατρούγκαλου και του Γρούτη. Θα πάμε, αν θέλετε, κύριε Κατσόφ, στο ασφαλιστικό μετά. Στηρίζει, να μείνουμε λίγο στο τελειώσουμε αυτό. Τελειώνω με αυτό. Αυτή την πολιτική στηρίζει αυτή η ηγεσία, και πρέπει να πούμε ότι εδώ στηρίχθηκε, ήταν απόφαση που έχει ληφθεί στα γραφεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ, γιατί αυτοί επιδιώκουν να αναστήσουν το κοινωνικό εταίρο, αυτή την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, την χρειάζονται τα επόμενα χρόνια, που θα κλιμακώνονται η αντιεργατική επίθεση. Αυτό πρέπει να κρατήσει η εργατική τάξη. Και γι' αυτό θα πρέπει να τους γυρίσει την πλάτη. Βεβαίως, αποκλεισμούς έβαλαν μέσα όλους τους εργοδότες, προέδρους τραπεζών, πρόεδροι του επιμελητηρίου, του ελληνοβρετανικού επιμελητηρίου. Είναι εργοδότες συγκεκριμένοι που πήραν αυτός με ψηφοδέλτια με τίτλο «Ενωμένοι επιχειρηματίες». Αυτός ήταν ο τίτλος. Και έρχονται σήμερα στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα τέτοιο συνέδριο δεν εκφράζει τα προβλήματα, τις αγωνίες, τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης. Είναι αντίθετα ο δούριος της εργατικής τάξης. Αυτή λοιπόν η ηγεσία στη ΓΕΣΕΕ πρέπει να ανατραπεί, θα πρέπει να την πετάξουν στα σκουπίδια της ιστορίας η ίδια εργατική τάξη μέσα από την οργάνωσή τους, σε κάθε χώρο δουλειάς, τα σωματεία τους, τα επιχειρησιακά, τα κλαδικά, μέσα από τις ομοσπονδίες τους, που πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους για να μπορέσουν πραγματικά να διεκδικήσουν αυτά που ανήκει στην εργατική τάξη. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κατσιώτη, στην Ολομέλεια μπαίνει, εισάγεται και το ασφαλιστικό, έτσι, όπου εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Μία λέει η κυβέρνηση, ο κ. Βρούτσης, ότι αυτό λύνει όλα τα προβλήματα, αυξάνοντας συντάξεις επικουρικές και μειώνοντας τις φορές. Η αντιπολίτευση κρατάει μια διαφορετική στάση, λέγοντας ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εσείς τώρα, το ΚΚΕ πώς προσεγγίζει το ασφαλιστικό? Γιατί λένε κάποιοι ότι αυτοί που είναι από 30 χρόνια και πάνω συνεχούς εργασίας, τελικά είναι κερδισμένοι της ιστορίας. Και με βάση τα στοιχεία, ναι, έτσι δεν είναι? Κύριε Μπαρδούνια, εμείς εδώ και χρόνια λέμε ότι το ασφαλιστικό είναι ένα ζήτημα που μπορεί κάποιος να δει τους δύο κόσμους. Από τη μια πλευρά αυτούς που λένε πάνω απ' όλα το κέρδος, τα νέα πεδία κερδοφορίας για τους περιβαλλοντικούς ομίλους, και οι άλλοι είναι αυτοί που λέει το ΚΚΕ ότι θα πρέπει να στηρίζονται και οι ίδιες οι ανάγκες των εργαζομένων για αυτές να ικανοποιούνται. Το ασφαλιστικό αυτό που κατέθεσε σήμερα χθες ο Βρούτσης και συζητιέται είναι επανανομοθετεί ουσιαστικά το νόμο του Κατρούγκαλου. Τι κάνει? Έρχεται να βελτιώσει, να καλύψει κάποια νομικά κενά, αυτά που, αν θέλετε, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, και αυτά βέβαια κατοδοκούν, όχι όσα ικανοποιούν και κάποιες διεκδικήσεις όλων των συνταξιούχων. Έρχεται λοιπόν εδώ
να μονιμοποιήσει αυτές τις ανατροπές. Να αυτή, αν θέλετε, το τσάκισμα. Γιατί είναι ανατροπή, με συγχωρείτε, όταν λέει ο κύριος Βρούτσης ότι εγώ θα δουν πάνω από ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι αυξήσεις, αν λέει ψέματα, αυτό θα εκτεθεί. Δεν νομίζω να λέει ψέματα. Για ποιο λόγο να είναι το λέει. Κύριε Μπαρδούνια, είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, επειδή εγώ ήμουν ο κύριος εισηγητής στις επιτροπές και έχω ασχοληθεί, ξέρω, ναι. Έχω ασχοληθεί λοιπόν αρκετά με το ασφαλιστικό και το τι κάνει, πρέπει να πούμε ότι άρχισε με το 1 εκατομμύριο και τελικά αυτό που κατέληξε και λέει, αν θα δείτε τώρα τελευταία, το μαζεύει, λέει θα είναι 290.000 αυτοί που θα πάρουν από την επικουρική σύνταξη κάτι παραπάνω από 5 ευρώ λεπτά, αν και εδώ οι ίδιοι εργαζόμενοι των ασφαλιστικών ταμείων λέει ότι 53.000 από αυτούς θα πάρουν από ένα λεπτό μέχρι ένα ευρώ αύξηση. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι βέβαια θα πάρουν από 5 ευρώ έως λέει 99-69 ευρώ μέσω όρο που λέει αύξηση ο κύριος Βρούτσης. Και 100.000 οι οποίοι θα είναι από την κύρια σύνταξη που θα δουν κάποια αύξηση. Άρα λοιπόν μιλάμε για 350.000 σχεδόν συνταξιούχους που θα δουν αύξηση. Από τα 2,5 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν η μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων θα υποστεί τις συνέπειες και αυτού του ασφαλιστικού και βέβαια θα τις υποστεί για όλο τον βίο τους, που δεν ξέρω πόσο θα είναι ο καθένας, του καθένα, θα υποστεί λοιπόν τις συνέπειες των μεγάλων μειώσεων στις συντάξεις που είχαν κάτω τον νόμο Κατρούγκαλο που τις μονιμοποιεί τώρα. Έχουμε κάνει ένα πίνακα, κύριε Μπαρδού. Λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία, το 82% των συνταξιούχων, ανήκει στην κατηγορία μέχρι 9.000 ημέρες ασφάλισης. Και είναι γνωστό ότι οι εργασιακές σχέσεις έχουν αλλάξει άρδιν. Οι ευέλικτες μορφές είναι αυτές που κυριαρχούν. Εγώ έχω δύο παιδιά, όπως και όλοι μας, που είναι 30 χρονών. Και είναι 30 χρονών και οι ημέρες ασφάλισης που έχουν είναι πάρα πολύ ελάχιστες. Ζήτημα να είναι 1,5 χρόνο οι μέρες ασφάλισης. Πότε αυτά τα νέα παιδιά που είναι μία στη δουλειά, μία στην ανεργία, μία με τετράωρα, μία με συμβάσει ορισμένου χρόνου μπορούν να συμπληρώσουν 9.000 ημέρες ασφάλισης, 30 χρόνια, σε 60 ημερολογιακά χρόνια, κύριε Μπαρδούνια. Άρα λοιπόν, εδώ καταδικάζει το 82% των ασφαλισμένων που με βάση τα στοιχεία του ΕΕΚΑ έχουν έως 150-160 ημέρες ασφάλισης το χρόνο σε συντάξεις πείνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό υλοποιεί και τι κάνει τον κόσμο, του λέει πήγαινε στις ασφαλιστικές εταιρείες. Εκεί θα είναι η εισφορά σου και ανάλογα με το αν θα επενδύσει σε ταλικάρι. Και η ιδιωτική εταιρεία, μην νομίζω ότι και στην καλύτερη περίπτωση να μπορεί να δώσει πάνω από 400 ευρώ το μήνα σύνταξη στο τέλος. Μα η ιδιωτική εταιρεία δεν θα δώσει, κύριε Μπαρδούλια, γιατί εκεί είναι η απόδοση. Έχει απόδοση η επένδυση. Είναι υψηλού ρίσκου, είναι μεσαίου, είναι χαμηλού. Ανάλογα με το ρίσκο που έχει, θα δώσει και την όποια σύνταξη. Αλλά αυτό το ρίσκο, κύριε Μπαρδούλια, τελειώνω με αυτό. Τώρα το κάνει και στην ασφάλιση, την ανταποδοτική σύνταξη και στην επικουρική. Γι' αυτό ενοποιεί το επικουρικό ταμείο στον ΕΕΚΑ, για να μπορεί όλες αυτές οι εισφορές των ασφαλισμένων να παίζονται σε τέτοια χρηματιστηριακά παιχνίδια και να ξέρει ο εργαζόμενος τι θα δίνει, αλλά να μην ξέρει ποτέ τι θα πάρει πίσω. Λοιπόν, κύριε Χρήστο Κατσιώτη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.